Ευχαριστούμε πολύ τη φιλαρμονική του Δήμου μας. Τα πιο κοντά. Δήμαρχη, αντιδήμαρχη, δημοτική σύμβουλη, πρόεδρε πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε και φέτος στο κάλεσμά μας και είστε σήμερα όλοι εδώ για να ανάψουμε, να πρωταγωνίσουμε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο και να περάσουμε ένα βράδυ γεμάτο φως, χαρά, ελπίδα και χαμόγελα. Κάτι που έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκδήλωση αλλά και όλες τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου μας τις οργανώνει και φέτος με πολύ αγάπη το Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Αθλητισμού, στις οποίες είστε προσκαλεσμένοι να συμμετάσχετε με τα παιδιά σας, τους φίλους σας και την παρέα σας. Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν με επίσημους και επίτιμους καλεσμένους τα παιδιά κάθε ηλικίας. Σε αυτό το σημείο δίνουμε το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών Διαφάνειας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Χατζηβρέτα. Κύριε Δήμαρχε, συνάδελφοι στη Διοίκηση του Δήμου, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, πρόεδροι πολιτιστικού και αθλητικών συλλόγων, φίλες και φίλοι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, λίγες ημέρες πριν υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα και λίγες ημέρες πριν αλλάξουμε χρονιά, συναντιόμαστε μέσα σε μια εορταστική και λαμπερή ατμόσφαιρα για να ανταλλάξουμε ευχές και να περάσουμε ευχάριστα έστω και λίγες ώρες μέσα στη βαριά καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι. Και επειδή κάποτε όλα ήταν αλλιώς και σήμερα είναι όλα διαφορετικά, οφείλουμε να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα. Όχι όμως με μίζερους όρους ιστοπάθειας, απογοήτευσης, μελαγχολίας και απελπισίας, αλλά με τους δικούς μας όρους, που πηγάζουν από τη γέννηση του Χριστού μας και παρά τη φτωχή και ταπεινή φάτνη του εδώ και 2017 χρόνια, συνεχίζει να μας δίνει δύναμη, ελπίδα, αγάπη και πίστη. Κυρίως πίστη ότι όλα θα αλλάξουν και ότι τελικά θα τα καταφέρουμε. Αρκεί να ρίξουμε μία ματιά στο διάβα της ιστορίας μας και να διαπιστώσουμε ότι παρά το γεγονός ότι το γένος μας πέρασε πολλά, άντεξε, αντέξαμε και θα αντέξουμε. Δεν ωφελεί σε τίποτα και δεν ταιριάζει σε εμάς ορθόδοξους Έλληνες να τα βλέπουμε όλα μυρολατρικά, όλα τετελεσμένα και όλα προαποφασισμένα. Εύχομαι λοιπόν ολόψυχα ο ερχομός του νέου έτους να είναι για όλους μας μία χρυσή ευκαιρία να ανανεώσουμε τις ψυχικές και πνευματικές μας δυνάμεις και να βασιστούμε στις αξίες και τις παραδόσεις μας, πάνω στις οποίες αυτός ο τόπος διαχρονικά έχτισε την ιδιαιτερότητα του ελληνικού πολιτισμού και τη διαχρονικότητα της φυλής μας. Οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια όλες τις ενορίες του Δήμου μας που συμμετέχουν στον τοπικό εορτασμό, όλους τους καταστηματάρχες του Δήμου μας που παρόλη την οικονομική κρίση στόλισαν και φέτος όσο καλύτερα μπορούσαν τις βιτρίνες των καταστημάτων τους, συμμετέχοντας ο καθένας με τον τρόπο του στο συνολικό εορταστικό χριστουγεννιάτικο διάκοσμο του Δήμου μας, όχι μόνο για την τόνωση της αγοράς αλλά και της ψυχολογίας μας. Όλους τους προέδρους, όλα τα μέλη και όλους τους φίλους των πολιτιστικών συλλόγων και των φορέων που σήμερα είναι εδώ. Και τη φιλαρμονική μας, τα παιδιά μας που κοσμούν και εμπλουτίζουν τις εκδηλώσεις του Δήμου μας, τη χοροδία του Συλλόγου Μικρασιατών Ευόσμου, αλλά και τους χρυσοδάκτυλους, τα χάλκινα πνευστά της Μακεδονίας που θα δώσουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωσή μας. Ευχαριστώ δημόσια και από καρδιάς και όλους εσάς που είστε εδώ μαζί μας απόψε, γιατί με την παρουσία σας μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε και τα έργα μας και τις πρωτοβουλίες μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στο Δήμο μας. Τέλος όμως σας παρακαλώ και προτρέπω δημόσια όλους, μα όλους τους συντηρητές μας, επειδή η ανάπτυξη της τοπικής μας αγοράς είναι κινητήριος μοχλός πολλών πραγμάτων, για τις εορταστικές μας αγορές να στηρίξουμε και να προτιμήσουμε τα καταστήματα της τοπικής μας αγοράς. Γιατί με τις αγορές μας στηρίζουμε και τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον τόπο μας. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα και καλή χρονιά σε όλους. Τον κύριο Δήμαρχο για μια ευχή, μια παρουσίαση. Κυρίες και κύριοι,
φίλες και φίλοι. Απόψε ήρθε η ώρα να στολίσουμε το δέντρο μας, φωτογραφούμε την πόλη μας και με συνειδητό αίσθημα αλληλεγγύης, χαμόγελο και αισιοδοξία δίνουμε το σύνθημα για την έναρξη της μεγάλης γιορτής των Χριστουγέννων. Ο Δήμος Κορδελίου Ευόσμου υποδέχεται τις γιορτές μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που σαν στόχο έχουν να στείλουν ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας, χαράς και γιορτής σε όλη την πόλη. Με επίκεντρο τα παιδιά, γιατί αυτοί είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές των ημερών αυτών, ο Δήμος μας εισέρχεται στην εορταστική περίοδο και σας προσκαλεί να δώσετε το παρόν σας στις πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις που ξεκινούν από σήμερα. Εύχομαι λοιπόν μέσα από την καρδιά μου σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη κυρίως, δύναμη και προκοπή. Αυτές τις γιορτές ας ανοίξουμε όλοι τις καρδιές μας και ας βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας τους συνανθρώπους μας, αυτούς που έχουν περισσότερο την ανάγκη μας και βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προσωπικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Ας προσφέρουμε κάτι από το εστέρημά μας, κάνοντας την αλληλεγγύη δύναμη της κοινωνίας μας. Τα φώτα των Χριστουγέννων έχουν ανάψει. Αξία έχει όμως να έχουν ανάψει για όλους, μα για όλους. Και μια και αναφέρομαι σε αυτό, να σας πω ότι όλοι οι δημότες του Δήμου μας είναι καλεσμένοι την ημέρα των Χριστουγέννων, στις 25 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο για ένα πιάτο φαγητό, ένα ποτήρι κρασί να γιορτάσουμε όλοι μαζί, διοίκηση του Δήμου και δημότες τα Χριστούγεννα. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους, καλή χρονιά και όλοι μαζί ας αρχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση για να ανάψουμε τα φώτα της πόλης μας. Πάμε λοιπόν. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, πάμε λοιπόν.